Κύριος θα κάνει θαυμαστά πράγματα αυτό το χρόνο και θα είναι όμορφα και ευλογημένα, έτσι, δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, δόξα, δόξα στον υπέροχο Κύριο, έτσι. Θέλω να σας μεταβιβάσω την αγάπη του αδερφού Γιάννη Ρούσου. Ποιος τον ξέρει? Είναι ο ποιμένας στην πόλη. Θα έχουμε πάει έτσι κάποιες φορές και με τον Χρήστο και με την Άννα. Και αν μας ξανακαλέσουν και όποιος θέλει μπορούμε να πάμε. Και επειδή σε έχω πάει και εγώ κάποιες αρκετές φορές κάτω, θέλει να ανέβει και αυτός μια μέρα να μας δει. Απλά Τετάρτες και Κυριακές κάνουν και αυτή η εκκλησία. Και θέλει και αυτός να είναι στην εκκλησία. Και μπορεί να έρθει μια Δευτέρα που κάνουμε προσευχή, να κάνουμε λίγο προσευχή και μετά το κάνουμε σε συνάδραση. Να μας μιλήσει ο αδερφός και να έχουμε μια ωραία κοινωνία. Θα μας ειδοποιήσει πιο πριν. Και θα σας ειδοποιήσω και εγώ για να μπορούμε να το κανονίσουμε και να έχουμε έτσι μια ωραία αδερφική κοινωνία με τα παιδιά του Κύριου και με το σώμα του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο που μου έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά μέσα. Γεννήθηκε τώρα τελευταία. Εδώ στα 700 μέτρα, 500, έχει μια Ευαγγελική Εκκλησία. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν ξέρουν, έτσι. Είναι ο αδερφός Θανάσης με την Κουλίτσα, τη γυναίκα του. Εδώ στην ανάληψη απέναντι. Στα πρώτα βήματα εγώ πέρασα από αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ αγαπητοί αδελφοί. Μόνο αγάπη μου δώσανε, τώρα είναι και σε μεγάλη ηλικία, έχουν μεγαλώσει. Και αυτοί θέλανε να έρθουν, αλλά είναι τώρα λιγάκι η δυσκολία που έχουν έτσι λόγω της ηλικίας και αυτά. Και όποιος θέλει και όποιος επιθυμεί, μια Τετάρτη, γιατί έχουν και αυτή την ίδια ώρα, 7 με 8. Μια Τετάρτη μπορούμε να πάμε όλοι μαζί σαν εκκλησία να τους επισκεφτούμε. Θα τους δώσουμε χαρά και αγάπη και ειρήνη και μετά μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε την κοινωνία μας όπως θέλει και να φύγουμε. Έτσι, γιατί εκεί ακολουθούμε μια άλλη σειρά. Σίγουρα εμείς το σεβόμαστε και έτσι ας κάνουμε κάποια πράγματα, έτσι μας βάζει ο Κύριος. Είναι σώμα Χριστού και αυτή, είναι ένα φύτευμα του Κυρίου. Έχουν δώσει μια ωραία μαρτυρία όλα τα χρόνια εδώ στο Κολουμπί και ο Γιώργος τους ξέρει. Πήγαινε η μητέρα του εκεί πέρα, ο Κίκας. Είναι καλή αδερφή και ας πάμε, όποιος δεν έχει έρθει ποτέ σε μια Ευαγγελική Εκκλησία, ας πάμε σε μια επίσκεψη και να τους δώσουμε έτσι μια ευλογή και μια αγάπη που έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά μας, έτσι. Το πιο μεγάλο στηρίζει το πιο μικρό και το πιο δυνατό το πιο αδύνατο, γιατί το σώμα του Ιησού είναι ένα. Και ο Κύριος σίγουρα στους τελευταίους χρόνους θέλει να κάνει ιδιαίτερα πράγματα για το σώμα του, και να διδάξει ωραία πράγματα και να ενθαρρύνει και να ενισχύσει και να παρηγορήσει όλα τα πράγματα στο όνομα του Ιησού. Γιατί στους τελευταίους χρόνους η σοφία του Θεού θα είναι μεγάλη. Αν το σώμα μάχεται το σώμα, είναι σαν να είμαστε σε ένα σπίτι και ένας να πολεμάει τον άλλο. Στηρίζουμε τη διαφορετικότητα που έχουμε και δεν την αλλάζουμε, γι' αυτό θα πούμε και σήμερα κάτι, και πάνω σε αυτή τη σοφία του Κυρίου. Αλλά από εκεί πέρα σίγουρα κρατάμε ό,τι μας δίνει ο Κύριος, αλλά σεβόμαστε και ό,τι διαφορετικό είναι και προσευχόμαστε ο Κύριος να τα φέρει όλα στην πληρότητα, εις αλήθεια, στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Γιατί η Εκκλησία πριν φύγει πρέπει να έρθει στην πληρότητα. Αλλά πριν έρθει στην πληρότητα της αλήθειας θα έρθει ένα δυνατό κύμα αγάπης από τον Κύριο. Επάνω στο λαό του, επάνω στο σώμα, επάνω στην Εκκλησία, ένα υπερφυσικό κύμα αγάπης. Και αυτό το κύμα θα αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού και θα φέρει πολλές αλλαγές, γιατί ο Κύριος έχει μια μεγάλη επιθυμία. Όλοι να πάμε από δόξα σε δόξα. Όλοι να πάμε από πίστη σε πίστη. Και αυτό που έχω δει εγώ στη ζωή μου, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα. Και γαϊδάρους και πέτρες, τα χρησιμοποιεί όλα. Για να φτάσουν όλα σε ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Να συναντήσουμε τον Κύριο. Τα χρησιμοποιεί όλα τα πράγματα. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος Θεός και δεν μπορεί να αναιρέσει τον εαυτό του. Είναι σε όλα τα επίπεδα χάρης, σε όλα τα επίπεδα καρδιών και εργάζεται όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού. Ας ακολουθήσουμε τον Κύριο όμορφα και ευλογημένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Για να δούμε λιγάκι 1530 κάτι. Είναι στη Ρωμαίους 10ο κεφάλαιο και στο 14. Για να δούμε κάτι πολύ όμορφο.
Και εκεί πήγαινε και η αδερφή η Μαρία με τα ξάδια. Δεν ήξερε η αδερφή Αθήνα, παλιά πήγαινε αυτή. Η μητέρα της Όλγας. Ναι, ναι, ξεκίνησαν έτσι από τα πρώτα βήματα. Δόξα στον Κύριο. Για να δούμε Ρωμαίους 10-14. 1530. Βρήκαμε όλοι. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν εκείνο τον οποίο δεν πίστευσαν και πώς θα πιστέψουν σε εκείνο για τον οποίο δεν άκουσαν και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει. Έτσι. Και πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλούν όπως είναι γραμμένο, πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζουν την ειρήνη, εκείνων που ευαγγελίζουν τα αγαθά, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο, επειδή ο Ισαΐας λέει: Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας, επομένως η πίστη είναι διαμέσου της ακοής, η δε ακοή διαμέσου του Λόγου του Θεού. Ευχαριστώ το Θεό. Και τι λέει εδώ πέρα η Γραφή, πόσο ωραία είναι, λέει, τα πόδια αυτών των ανθρώπων που αποστέλλονται από το Άγιο Πνεύμα να φέρουν τα χαρμόσυνα νέα στις καρδιές των ανθρώπων. Και σίγουρα ο Κύριος είπε: Εγώ φεύγω, λέει, και θα στεί το Άγιο Πνεύμα. Και θα γίνετε μάρτυρες μου, λέει ο Χριστός. Και όλοι και ομαδικά σαν εκκλησία αλλά και προσωπικά έχουμε τη διακονία της μαρτυρίας που βγαίνει μέσα από τη διακονία του πιστού. Και πώς λέει θα ακούσουν οι άνθρωποι αν κάποιος δεν τους στηρίξει. Και πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού δια της πίστης. Που σημαίνει ο καλός Θεός φροντίζει όλα τα καλά νέα να ακούγονται σε όλο τον κόσμο. Και πριν πάρα πολλά χρόνια, ίσως 2000 χρόνια, ήρθε ένας ευλογημένος άνθρωπος στα μέρη μας, ο Απόστολος Παύλος. Και στάθηκε εδώ στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, εκεί στην Ακρόπολη, και τι έκανε, έβλεπε, λέει, τους Αθηνίους που είχαν πολλά αγάλματα προς τους άγνωστους θεούς. Και είχαν και ένα άγαλμα προς τον άγνωστο Θεό. Και τι έκανε ο Απόστολος Παύλος, τους στήριξε με σοφία. Έρχομαι, λέει, να σας πω για αυτόν τον Θεό που λατρεύετε και τον έχετε και σαν άγαλμα, για τον άγνωστο Θεό και να σας μιλήσω για τη σωτηρία του ζωντανού Θεού δια της πίστεως των Ιησού Χριστό. Και τι έκανε ο Παύλος, προσέγγισε την Αθήνα που ήταν γεμάτη είδωλα. Την προσέγγισε με μία σοφία που είχε από τον Θεό. Δεν πήγε να τους πει ότι είσαστε ειδωλολάτρες, αν και έβλεπε γεμάτο είδωλα ήταν. Ούτε τι έκανε ο Παύλος, άλλαξε αυτό που πίστευε. Και σήμερα θέλουμε να πούμε για τη σοφία που χρειαζόμαστε, να προσεγγίσουμε το διαφορετικό στον κόσμο. Να προσεγγίσουμε αυτό που δεν είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο, αλλά κάτι υπάρχει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, παίρνοντας τη σοφία του Θεού. Και σκεφτείτε να πήγαινε ο Παύλος και να έλεγε, είσαστε ειδωλολάτρες και λατρεύετε είδωλα. Δεν θα μπορούσαν οι Αθηναίοι να ακούσουν το μήνυμα του Παύλου. Που σημαίνει ζούμε σε μια χώρα που έχει θρησκευτικότητα, έχει ένα σεβασμό προς τον Κύριο. Μπορεί να μην είναι πνευματικός, αλλά είναι θρησκευτικός, αλλά υπάρχει. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας μας έχει μια θεοσέβεια προς τον Θεό. Ένα κομμάτι είναι συνειδητά άθεοι, δεν πιστεύουν στον Θεό. Αλλά και πάλι ο Θεός έχει κάνει τον άνθρωπο να έχει μέσα του μια έλλειψη. Όταν δεν υπάρχει ο Χριστός και να αισθάνεται ένα κενό μέσα του προς κάτι που δεν γνωρίζει και θέλει. Ένα κενό μέσα στην καρδιά του και εμείς καλούμαστε να προσεγγίσουμε το κενό που έχει ο κάθε άνθρωπος ή αυτή τη φλόγα που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα στην καρδιά του με τη σοφία που μας δίνει ο Κύριος. Γιατί αν πάμε σε έναν άλλο Έλληνα και του πούμε δεν πιστεύει στον Θεό και είναι θεοσεβούμενος άνθρωπος, αντί να έρθουμε κοντά του, θα πάμε πιο μακριά. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος, λιχναράκι λέει που καπνίζει, δεν το αφήνει να σβήσει. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας χρησιμοποιήσει με πολύ σοφία. Να προσεγγίσουμε τη φλόγα, τη σπίθα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Προς τον Θεό μέσα από την άγνοια που έχει. Με ένα πνεύμα σοφίας και να του δώσουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Παύλος τι έκανε, δεν άλλαξε κάτι από αυτά που πίστευε. Αλλά τι έκανε, έγινε λέει με όλους τα πάντα για να τους κερδίσει. Με τους δυνατούς δυνατός, με τους αδύνατους αδύνατος. Που σημαίνει η πνευματική ζωή έχει την ομορφιά να προσαρμόζεται. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός που ήταν το απόλυτο παράδειγμα της πνευματικής ζωής,
μπορούσε να προσαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα των ανθρώπων. Γιατί ο σύνδεσμος για όλα είναι η αγάπη είναι. Και η αγάπη τι κάνει, ενώνει το αδύνατο με το δυνατό. Ενώνει το άσοφο με το πολύ σοφό. Ενώνει την άγνοια με την πολύ γνώση. Ποιο είναι ο σύνδεσμος της αγάπης. Και τι κάνεις, μεταδίδεις αυτό που έχεις, προσεγγίζοντας έναν άνθρωπο με την έννοια να του δώσεις να μεγαλώσει αυτό που είναι μέσα. Και όταν κάποιον του πεις, ξέρω ότι σέβεσαι τον Κύριο και κάτι έχεις στην καρδιά σου. Θέλω να σου πω για το Ευαγγέλιο. Αν βάλεις και το Ευαγγέλιο σε αυτό που έχεις, τότε η αγάπη σου από συναισθηματική θα γίνει πιο πνευματική. Και αν έρθεις και στην Εκκλησία του Ζωντανού Θεού που λατρεύει το Θεό σε πνεύματι και αλήθεια, τότε αυτό που έχεις θα δυναμώσει. Τότε τι κάνουμε, γινόμαστε πιο προσιτοί στον άνθρωπο, όχι ότι αλλάζουμε την αλήθεια, αλλά προσπαθούμε να ενώσουμε τον άνθρωπο με την αλήθεια. Προσπαθούμε να ενώσουμε τον άνθρωπο με την χάρη, καθώς έχουμε τη σοφία να προσαρμόζουμε την αγάπη και την αποκάλυψη που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο κόσμος έχει διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνειδητά άθεοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνειδητά ευσεβείς, θρησκευόμενοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια σπίθα μέσα. Πολλά επίπεδα. Το πνευματικό παιδί του Θεού μπορεί να προσαρμόζει αυτό που έχει. Με τη σοφία του Κυρίου, ώστε να μπορέσει μέσα στην καρδιά του άλλου του ανθρώπου να γίνει ευλογία και να γίνει αποκάλυψη και να γίνει ελευθερία στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που κηρύττουν. Αποστέλνονται. Πόσο ωραία είναι τα στόματα εκείνων που μιλάνε για τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει την Γεωργία, την Αντωνία, τον Γιώργο, τον Χρήστο, τον Λονίδα, τον Γιάννη, την Ελένη. Όλους μας θα μας χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες καρδιές που πρέπει να αγγιχτούν με έναν διαφορετικό τρόπο όλοι. Και αν εμείς είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, σημαίνει ότι ο Θεός έχει μια πολλαπλότητα και διαφορετικότητα να αγγίξει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θυμάμαι στα πρώτα βήματα της πίστης που ήμουνα, πίστευα ότι η Εκκλησία που πήγαινα έχει μόνο έχει την απόλυτη αλήθεια. Και πουθενά άλλο δεν υπάρχει αλήθεια. Και ξαφνικά μου προσευχόμουν για αυτή την Εκκλησία σταθερά. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την Εκκλησία, που στα πρώτα χρόνια μου έδωσε την χάρη και την ευλογία του Κύριου. Και ξαφνικά άκουσα το Άγιο Πνεύμα να μου λέει κάτι μέσα. Μου λέει, Δήμο, γιατί δεν προσεύσαι και για την άλλη Εκκλησία, που εγώ δεν πήγαινα. Και τότε κατάλαβα ότι ο Θεός κάτι άλλαξε μέσα, που σημαίνει το πνευματικό επίπεδο που έχει ο κάθε άνθρωπος. Ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιήσει με σοφία. Θέλει να χρησιμοποιήσει κατά βάση την προσευχή μας, τα λόγια μας, ώστε να γίνουν ευλογία και να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς εμείς να αλλάξουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Χωρίς εμείς να παραδίνουμε αυτό που έχουμε μέσα μας να χαθεί. Γιατί αυτή τη σοφία έχει ο Παύλος. Ήξερε να κρατάει αυτό που του έδινε ο Θεός. Γι' αυτό λέει και στη Β' Κορινθίους, ξέρω έναν άνθρωπο, λέει, είτε λέει μέσα από το σώμα είτε εκτός σώματος, αρπάχτηκε μέχρι την τρίτη ουρανού. Και τι κάνει, μιλάει στον πληθυντικό, αλλά είναι ο ίδιος. Δεν είναι κάποιος άλλος, ο Παύλος είναι. Αλλά τι λέει, ξέρω έναν άνθρωπο, εννοεί για τον εσωτερικό του άνθρωπο, το πνεύμα του. Αλλά το δίνει με τέτοιο τρόπο, που λέει, αλλά με τέτοιες αποκαλύψεις από το Θεό, που είναι δύσκολο να τις καταλάβουν οι άνθρωποι. Και το δίνει με ένα τέτοιο τρόπο για να μην τον θεοποιήσουν οι χριστιανοί. Γιατί ο Παύλος δεν ήθελε να τον θεοποιήσουν οι χριστιανοί. Ήθελε να μοιράζεται την αποκάλυψη που είχε, αλλά και να τη διαχειρίζεται με έναν σοφό τρόπο, γιατί ήξερε να διαχειρίζεται την αποκάλυψη όπως το Χριστός. Με πολλή ευκολία μπορούσε να πάρει νερό και να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Με πολλή ευκολία μπορούσε να πάει στο σπίτι της όρμης, της αμαρτωλής, του αξίων. Δεν άλλαζε από αυτό που είχε. Και αυτό έκανε τη διαφορά του Χριστού με τους θρησκευόμενους. Οι θρησκευόμενοι ήταν απόλυτοι και με ένα σκληρό τρόπο απέναντι στον κόσμο δεν χρησιμοποίησαν κάτι λάθος, την αλήθεια χρησιμοποίησαν. Και λέγανε αυτό είναι εγγεγραμμένο, αυτό είναι εγγεγραμμένο, αυτό είναι εγγεγραμμένο. Ο Ιησούς δεν ήρθε να καταργήσει το εγγεγραμμένο λόγο. Ούτε ο Παύλος κατήργησε το εγγεγραμμένο λόγο.
αλλά ήξερε να τον δίνει, ήξερε να τον μοιράζει με τέτοια σοφία και σίγουρα μετά δούλευε πολύ στην προσευχή ο Παύλος και ο Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος που έδινε μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα, γιατί σήμερα ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει τεράστια πλάνη. Οι άνθρωποι πιστεύουν ένα κάρο πράγματα, πιστεύουν για άλλες ζωές, πιστεύουν για άλλους πλανήτες, πιστεύουν για γκουρού, για βούδες, χιλιάδες και εκατομμύρια απόψεις. Για να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις απόψεις, χρειάζεται αυτή τη σοφία. Η σοφία που έχει μέσα βάση την αγάπη προς τον άνθρωπο, όχι την αγάπη προς την πλάνη. Η αγάπη είναι προς τον άνθρωπο και όχι προς την πλάνη. Και όταν εσύ πιστεύεις ότι έχεις κάτι ισχυρό που είναι η αλήθεια, η αλήθεια μπορεί να νικήσει το ψέμα, η αλήθεια μπορεί να νικήσει την πλάνη, γιατί είναι η σοφία που μας δίνει ο Κύριος. Να μπορούμε να διαχειριστούμε το Λόγο του Θεού, όχι να τον αλλάξουμε, ούτε να τον μειώσουμε, αλλά να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό όταν μια γυναίκα ήταν έπραξε την παράβαση της Μιχείας, την πήγαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στον Κύριο. Και του λένε, Κύριε, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, αυτή έκανε αυτή την παράβαση. Και κατά τον νόμο του Μωυσή πρέπει να λιθοβοληθεί αυτή η γυναίκα. Τι έκανε ο Κύριος, άρχισε να γράφει κάτι κάτω. Τι ήταν αυτό που έγραφε? Έγραφε τις αμαρτίες των ανθρώπων που καταδίκαζαν τη γυναίκα. Και τις έγραφε κάτω. Και μόλις αυτοί είδανε τις αμαρτίες να γράφονται κάτω, έγραφε πόρνους, ψεύτες, κλέφτες, τα έγραφε ο Χριστός. Και αυτοί είδανε τον εαυτό τους απέναντι από την αμαρτία, που φανερώθηκε η αμαρτία τους. Και φύγαν αυτοί οι άνθρωποι και λέει ο Κύριος, γυναίκα, πού είναι αυτοί που σε καταδικάζουν? Δεν σε καταδίκασε κανένας. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε της λέει και μην ξανακάνεις αυτή την παράβαση. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος ήρθε να καταργήσει τον νόμο του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα πλήρωνε για την παράβαση αυτή τη γυναίκα επάνω στο σταυρό. Και η παράβαση ήταν τιμωρία θάνατος ήταν. Που σημαίνει πρέπει να διαχειριστούμε την χάρη του Θεού, τη σοφία του Θεού, το λόγο του Θεού, όχι με πνεύμα καταδικαστικό, αλλά ότι και με πνεύμα να αλλάξουμε αυτό που πιστεύουμε. Χρειάζεται μια ισορροπία. Και η ισορροπία αυτή κτίζεται μέσα από τη σοφία του Θεού, την αγάπη του Θεού, γιατί προσεγγίζουμε κάτι που αγαπάει ο Θεός και τον άνθρωπο τον αγαπάει ο Θεός. Την πλάνη δεν την αγαπάει ο Θεός. Τον άνθρωπο τον αγαπάει. Και σήμερα συζητούσε έτσι ο Κύριος, έτσι πριν δώσω αυτό το μήνυμα, έδωσε ένα παράδειγμα. Και το κάπου έκατσα το μεσημέρι να πιω ένα καφέ. Και σταμάτησα κάτω. Και είδε ένα παιδί, είχα να το δω 5-6 χρόνια, πολλά χρόνια. Και έτσι με πιάσαμε κουβέντα, πάντα μιλάμε. Αυτός πιστεύει πολύ στα βουδιστικά, όλα αυτά τα πράγματα. Και μου λέει, πού ξέρεις εσύ? Μου λέει ότι μόνο το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Και οι γκουρού πιστεύουν, λέει, κάνουν καλά πράγματα, κάνουν όλα αυτά. Τι να του πω τώρα, όμως είναι σοφή ο Κύριος. Όλα αυτά λέω, και αυτά καλά είναι λέω, αλλά δεν μπορώ να σε φέρω στην ολοκλήρωση. Αυτά είναι ένα σκαλοπάτιλο. Αν πάρεις το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο θα σε ολοκληρώσει. Γιατί όλα αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε για την ολοκλήρωση που έχει άνθρωπος που είναι αιώνια ζωή. Μιλάει κάποιος γκουρού για την αιώνια ζωή, δεν μιλάει γκουρού. Δεν μπορεί να σου δώσουν την ολοκλήρωση. Όλα αυτά είναι καλά, είναι ένα σκαλοπάτιλο. Δεν τα αναιρεί κανένας. Μου λέει τόσοι άνθρωποι, δάσκαλοι, όλα αυτοί έχουν λάθος. Λέω καλά είναι ανθρώπινες αλήθειες καλές. Αλλά υπάρχει και ένα κλειδί. Και μου λέει, και πώς δεν είναι ο Θεός που είναι σε όλα αυτά? Αν ήταν ο Θεός λέει, σε όλα αυτά, δεν μπερδευόμασταν. Ο Θεός τα σέβεται όλα, αλλά μας έδωσε απλά μία αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο. Απλά να το βρούμε. Αν χρειαζόμασταν, λέω, 100 βιβλία, πού να τα βρεις τα 100 βιβλία? Κάποιος θα τα έβρισε, κάποιος δεν μπορούσε να τα βρει. Και θα ήταν δύσκολο ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί. Μας έδωσε απλά, λέω, το λόγο του, να μπορούμε όλοι να τον βρούμε. Και τότε αυτά μου λέει εκπέμπεις μια ωραία ενέργεια. Σίγουρα τα λόγια αυτά τον αγγίξανε. Σίγουρα μετά τους βάζουμε στην προσευχή και προσευχόμαστε, ο Κύριος είναι που ελεεί, ο Κύριος είναι που καλεί, ο Κύριος είναι που συγχωρεί, ο Κύριος είναι που σώζει. Εμείς πρέπει να σταθούμε με τη σοφία του Θεού και σίγουρα πιο πολύ χρειάζεται προσευχή ο κόσμος. Όχι να αλλάξουμε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, το κρατάμε. Και αν εμείς κρατήσουμε την αλήθεια του Θεού, στο τέλος η αλήθεια θα ελευθερώσει. Αν διαφυλάξουμε την αλήθεια μέσα μας
και την χειριστούμε όμορφα και ευλογημένα στο τέλος, θα ελευθερώσει. Δόξα στον Κύριο. Δεν εννοώ ότι πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια, πρέπει να την κρατάμε την αλήθεια και να τη λέμε. Γιατί η αλήθεια όταν έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο σίγουρα ελευθερώνει και βοηθάει τον άνθρωπο να γνωρίσει όμορφα και ευλογημένο και πήρε μέσα στη ζωή του το υπέροχο όνομα του Ιησού. Και σίγουρα είναι πολλές οι ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι, τα πρόσωπα και χρειαζόμαστε να κάνουμε μια ωραία προσευχή κάθε μέρα. Κύριε, οδήγησέ μας κατά το θέλημά σου για όλα τα πράγματα. Για να μπορούμε να χειριστούμε όλες τις ανάγκες, όλα τα πρόσωπα με τη σοφία του Θεού, με την οδηγία του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι προσωπικός Θεός και θα μας οδηγεί σωστά και ευλογημένα. Αρκεί να ζητάμε από τον Κύριο να μας διευθύνει, να κατευθύνει την πίστη μας στη ζωή μας και σίγουρα η αγάπη του Κυρίου θα μας οδηγεί όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα λόγια του είναι πάντα αληθινά και πάντα ευλογημένα. Όλοι έχουμε ανάγκες, προβλήματα, προσωπικές, εκκλησιαστικές, οικογενειακές, όλοι έχουμε. Πρέπει να στεκόμαστε στον Κύριο. Και ο Κύριος σίγουρα θα μας φωτίσει και θα μας οδηγήσει. Και θα μας δώσει σοφία και χάρη για όλα τα πράγματα και θα μας δώσει ανοίγματα να καταλάβουμε, γιατί σίγουρα ο Κύριος είναι πάντα μπροστά. Δεν είναι ποτέ πίσω. Και αφού είναι πάντα μπροστά, έχει μεγαλύτερα επίπεδα χάρης και ανοιγμάτων να μπορούμε να τα διαχειριστούμε όμορφα και ευλογημένα, αλλά το κλειδί είναι η προσευχή. Να στεκόμαστε στον Κύριο με ειλικρίνεια και να Του φέρνουμε τα πάντα στον Θεό. Και Εκείνος και μας ακούει και θα μας οδηγήσει και θα μας φωτίσει. Και είναι πραγματικά, είναι όταν κάτι δεν σε φωτίζει ο Θεός, τόσο λάθος το βλέπεις. Όταν σε φωτίζει ο Θεός, αλλάζει εικόνα για το πράγμα. Και πολλές φορές για κάτι δεν μας έχει φωτίσει ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι είμαστε παιδιά του και μας έχει φωτίσει όλο. Και ο Απόστολος Πέτρος, όταν τον κάλεσε ο Κορνήλιος, θεωρούσε παρόλο που ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής, έκανε υπερφυσικά θαύματα ο Κύριος. Η σκιά του Πέτρου θεράπευε τους ασθενείς όλους. Θεωρούσε τους εθνικούς ότι είναι για την πειρά όλοι. Δεν είχε καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός, παρόλο που κήρυξε, είχε πεθάνει να λυτρώσει και όλα τα έθνη. Και αναγκάστηκε ο Κύριος να του δείξει ένα όραμα, ένα σεντόνι, που κατέβαινε από τον ουρανό από τις τέσσερις άκρες του πλανήτη. Και πάνω ήταν ζώα καθαρά και ακάθαρτα. Και του λέει: σφάξε και φάε, του λέει ο Κύριος, φωνή του Κύριου. Και λέει: Κύριε, μη γέννητο να φάω κάτι ακάθαρτο. Και του λέει: ό,τι εγώ καθάρισα, εσύ με το λες βέβαιο. Που σημαίνει εκείνη την ώρα ο Θεός τον ελευθέρωσε τον Πέτρο από μια εντύπωση λάθος που είχε. Μπορεί να ήταν στη θεραπεία, δυνατός να ήταν, να τους θεράπευε η σκιά του όλους, σε εκείνο το κομμάτι ήταν κλειστός ήταν. Ήταν κλειστός εκείνο. Κι όμως η χάρη του Θεού τον έλυσε εκεί πέρα σε εκείνο το κομμάτι. Σε άλλο κομμάτι ήταν δυνατός ο Πέτρος, στην πίστη ήταν πολύ δυνατός. Σε εκείνο ήταν κλειστός. Έτσι είμαστε όλοι. Σε κάποια είμαστε δυνατοί, σε κάποια είμαστε ανοιχτοί, σε κάποια έχουμε κλειστεί. Και χρειαζόμαστε τον Κύριο να μας ανοίγει, να μας φωτίζει. Και όταν ο Κύριος μας ανοίγει και μας φωτίζει, είναι καλό για τη ζωή μας και είναι καλό για το θέλημα του Θεού, γιατί σίγουρα ο Κύριος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα και σίγουρα ο Κύριος για τους τελευταίους χρόνους έχει ένα μεγάλο κύμα χάρης, αγάπης και ελέος. Να αγγίξει την ανθρωπότητα με αγάπη, χάρη και έλεος και μετά θα γίνει αλλαγή. Δεν θα αλλάξει τον λόγο του, αλλά θα στείλει κύματα αγάπης να αγγίξει τον κόσμο. Θα στείλει κύματα χάρης να αγγίξει τον κόσμο. Θα στείλει κύματα ελέους να αγγίξει τον κόσμο και μετά έρχεται η ώρα που θα γίνει η αλλαγή της Εκκλησίας. Γιατί ο Θεός πάντα προσεγγεί στον άνθρωπο με το μεγάλο δώρο της αγάπης του, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αύριο γιορτάζει ο αδερφός Γιάννης κατά κόσμο και ο πατέρας του. Και θα τον χαρεί η οικογένειά του, θα τον χαρούμε κι εμείς. Αλλά πριν τον χαρούμε εμείς και πριν τον χαρεί η οικογένειά του, τον χαρήκαν οι άγγελοι. Όταν ο Γιάννης αναγεννήθηκε έγινε χαρά στον ουρανό. Γιατί το όνομά του ακούστηκε στις γειτονίες του ουρανού. Όχι μόνο για τον Γιάννη, για όλους μας. Γιατί όταν εμείς πήγαμε στον Κύριο, κάποιοι χαρήκανε για μας. Ποιοι χαρήκανε? Οι γειτονίες του ουρανού χαρήκανε. Και είπε η παιανία του ουρανού: Κοροπή, μάθατε τι έγινε. Τι έγινε, είπε το κοροπή.
πίστεψε ο Γιάννης ο Λουκάς. Φώναξε τον Μαρκόπουλο του ουρανού, είναι γειτονιά. Λέει, γιατί φωνάζει το κοροπή τη διπλανία. Λέει, δεν το μάθατε. Ο Γκίκας, ο Γιώργος, ο Λονίδας, ο Χρήστος πήγανε στον Κύριο. Αλληλούια φωνάξατε. Φώναξε η Αγία Παρασκευή μετά. Γιατί φωνάζουν τα Μεσόγεια. Λέει, δεν το μάθατε. Η Αθηνά, η Γεωργία, η Αντωνία πιστέψανε. Αλληλούια φωνάξανε. Που σημαίνει πριν χαρούμε εμείς. Κάποιοι άλλοι χαρήκαν για μας. Αν κάποιοι χαρήκαν για μας, ας χαρούμε κι εμείς για την αγάπη του Θεού, για τη σωτηρία του Θεού, για τη σοφία του Θεού, για το έλεος του Θεού που είναι μεγάλο και ισχυρό και θα αγγίξει την ανθρωπότητα με ένα υπερφυσικό κύμα αγάπης. Με ένα υπερφυσικό κύμα χάρης. Με ένα υπερφυσικό κύμα ευλογίας. Και μου είπε η Ανούλα, η γυναίκα μου, την Τρίτη, εκεί στη δουλειά της είχαν μαζευτεί όλοι οι συνάδελφοι και τους είχε πιάσει ο φόβος και η απιστία. Και λέγανε, λέει, θα πάμε στη φυλακή να μας φέρουν τσιγάρα. Και πετάχτηκε η Άννα, σαν παιδί του Κύριου. Λέει, μη φοβόσαστε, λέει. Εγώ και ο άντρας μου πιστεύουμε στον Κύριο. Και λέει η διευθύντρια, λέει, εγώ δεν πιστεύω, λέει, δεν πειράζει, πιστεύω εμείς για σένα, προσευχόμαστε. Δεν θα πας στη φυλακή, κανένας δεν θα πάει στη φυλακή. Γιατί ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Και σίγουρα ήρθε ελπίδα μέσα τους, ήρθε χαρά μέσα τους. Γιατί η Άννα είναι ένα παιδί του Θεού. Και ο Θεός χρησιμοποιεί τα παιδιά του με τη δικιά του σοφία, με τη δικιά του αγάπη να πούνε τα λόγια του Κύριου. Και μετά να αφήσουμε τον Κύριο να τα εργαστεί. Εμείς παίρνουμε και ο Θεός εργάζεται. Εμείς μιλάμε και ο Θεός καλεί. Εμείς μιλάμε και ο Θεός μαρτυρεί. Εμείς κάνουμε το κομμάτι μας και ο Θεός κάνει το δικό του κομμάτι. Και γίνεται χαρά και ευλογία στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί ο Κύριος είναι καλός και αγαπάει τους ανθρώπους όμορφα και λίγο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο πατέρας μας ο Αβραάμ, ο Κύριος του άλλαξε την όραση και την πίστη. Από πατέρα του Ισάκ τον έκανε πατέρα των εθνών. Αλλαγή πίστης, όραση. Γι' αυτό και σε εμάς θα αλλάζει την όραση ο Κύριος. Και εκεί που λέγαμε δεν γίνεται, τώρα λέμε γίνεται. Εκεί που λέγαμε θα χαθεί, τώρα λέμε θα γίνει. Γιατί μας αλλάζει την όραση ο Κύριος. Μας αλλάζει το άνοιγμα της πίστης για να μπορούμε να τον λατρεύουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον εμπιστευτούμε όμορφα και ευλογημένα, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι το κλειδί που οδηγεί στη ζωή μας. Τα λόγια του είπαμε. Και πρέπει να γεμίσουμε την καρδιά μας με τα λόγια του Θεού για να μπορούμε να αντισταθούμε στα πονηρά πνεύματα της πλάνης. Και μόνο μια καρδιά γεμάτη με το λόγο του Κυρίου είναι δυνατή και αντιστέχεται. Γιατί ο Κύριος μας θωρακίζει και μας κάνει απόρθητη πόλη που δεν κατακτήσεται με τίποτα. Τι είναι ο Χριστιανός, είναι μια πόλη που δεν μπορεί να την κατακτήσει τίποτα είναι. Ατσάλινη πόλη. Γιατί έχει πνευματική ζωή για να μπορούμε να ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ας μοιράσουμε τα καλά νέα με τη σοφία του Θεού, με την αγάπη του Θεού, την αλήθεια, με προσευχή, για να μπορεί ο Κύριος να στηρίξει το Λόγο του και την πίστη μας και την προσευχή μας και να εργαστεί εκείνος με τον δικό του τρόπο όμορφα και ευλογημένα. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Κυρίου να μας χρησιμοποιήσει. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Κυρίου να εργαστεί. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Κυρίου να μας αποστείλει, να μας οδηγήσει. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Κυρίου να φέρει καρπό από τη ζωή μας. Και ο Κύριος θα το ξαστεί. Γιατί ο Κύριος λέει κάλεσε τα μειόντα για να κατασκήνει τα ισχυρά του κόσμου. Τα δύνατα του κόσμου για να τα χρησιμοποιήσει. Και να κατασκήνει τη σοφία του κόσμου. Και αυτό δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο να συνερχόμαστε και να παίρνουμε τον Λόγο του Κυρίου, να παίρνουμε τη σοφία του Κυρίου, να παίρνουμε τη δύναμη του Κυρίου, να παίρνουμε την ενθάρρυνση του Κυρίου και να παίρνουμε την αγάπη του Κυρίου για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Πόσο ωραία είναι τα πόδια αυτών που ευαγγελίζουν. Ας προσευχόμαστε ο Λόγος του Κυρίου να μην επιστρέψει γενός, γιατί είναι η τελευταία χρόνια, αλλά να φέρει καρπό για να μπορέσει η δύναμη του Κυρίου να αγγίξει υπερφυσικά την ανθρωπότητα. Και όταν ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του υπερφυσικά, κάτι γίνεται στις καρδιές του ανθρώπου.
Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, φωτίζονται, ελευθερώνονται, σπάνε τα δεσμά, γίνονται υπερφυσικά ανοίγματα όταν ο Κύριος φανερώνει το πρόσωπό Του και τον εαυτό Του όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι κάνει ο Κύριος? Θέλει να φανερώσει τον εαυτό Του, το πρόσωπό Του, την αγάπη Του, την έλξη Του, την ομορφιά Του, για να μπορεί να καλέσει, τα πάντα, και το κλειδί για να μείνουμε είναι τα λόγια Του. Γι' αυτό ο Θεός έναν πιστό Του μιλάει προσωπικά, αλλά Του μιλάει και εκκλησιαστικά. Και όταν αυτό που έχουμε στην καρδιά μας δένεται και εκκλησιαστικά, έχει δικλείδα ασφαλείας. Έχει βάση, έχει θεμέλιο. Γιατί ο Κύριος αγαπάει και οδηγεί το λαό το όμορφα και φανερώνει το πρόσωπό Του ότι είναι ο προμηθεύων, είναι ο πιστός και αληθινός, είναι ο ελευθερωτής, είναι ο δίκαιος Θεός που αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να εργαστεί όμορφα και πληγνάνε. Έτσι, ας κρατήσουμε τον υπέροχο Λόγο του Κύριου. Και ας αφήσουμε το Λόγο του Θεού όμορφα να εργαστεί στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού, και το όνομα του Ιησού έχει τεράστια δύναμη και τεράστια εξουσία να εργαστεί και στην πίστη και στην καρδιά μας, κοιτάζοντας πάντα μπροστά. Και η πίστη βλέπει μόνο μπροστά. Τι είναι η πίστη? Είναι η δύναμη της δημιουργίας. Είναι η δύναμη της εξουσίας. Είναι η δύναμη να ακολουθήσουμε και να συναντήσουμε και να περπατήσουμε τον Κύριο. Είναι μέσα μας, είναι και εργάζεται από το Λόγο του Θεού και μας οδηγεί μπροστά περπατώντας τα λόγια του Κυρίου και ακολουθώντας τις βουλές του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Θα κάνω ένα νέο πράγμα, λέει, μέσα στην έρημο, ποταμούς. Αλλά μπορεί να μην το γνωρίσετε. Για να γνωρίζουμε τι κάνει ο Θεός, πρέπει να μένουμε κάτω από το σταυρό, τη θυσία, το αίμα, την χάρη του Ιησού, για να γνωρίσουμε τους δρόμους και τα σχέδια του Θεού. Για να μην το προσπεράσουμε. Το κλειδί είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε να φέρει τον αόρατο Θεό σε μια απλότητα σχέση. Και δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Είναι δίκαιος με όλους μας. Και μας αγαπάει. Σίγουρα έχει το χρόνο Του για όλα τα πράγματα. Και ένα πράγμα που με έμαθε ο Θεός είναι να μην είμαι βιαστικός. Γιατί στην αρχή τα ήθελα όλα βιαστικά. Όλοι τα θέλουμε. Ο Θεός έχει το χρόνο Του, τη σοφία Του, τη σειρά Του έχει για όλα τα πράγματα. Και πρέπει θέλοντας και εμείς να προσαρμοστούμε με τη σοφία και την αγάπη του Κυρίου και με την οδηγία του Κύριου για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Στην αρχή όταν ο Κύριος άρχισε να μου μιλάει για το τι θέλει να κάνει στη ζωή μου, έλεγα: Κύριε, στείλε με από εκεί, στείλε με από εκεί, στείλε με από εκεί, στείλε με από εκεί, στείλε με από εκεί. Μεγάλο ζήλο είχα. Κι όμως ο Κύριος με δίδασκε, με δίδασκε, με δίδασκε. Έχει το χρόνο Του, έχει τη σειρά Του, έχει τη σοφία Του, έχει τους τρόπους Του, έχει τη δικιά Του ροή για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ας είμαστε πάντα χαρούμενοι και στις δυσκολίες και στις μη δυσκολίες. Γιατί ο Κύριος θα κάνει τη διαφορά για όλα τα πράγματα και ας Του τα παραδώσουμε όλα όμορφα και ευλογημένα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Έτσι. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε τον υπέροχο Λόγο του Κύριου στη ζωή μας. Και ας προσεγγίσουμε τους ανθρώπους με τη σοφία και την οδηγία του Κυρίου όμορφα και ευλογημένα. Χριστός Θεός. Και έβαλε η Ανούλα ένα ωραίο βίντεο να το βάλει ο μέρα ένας ιερέας, θεολόγος. Πραγματικά αυτός είναι αναγεννημένος. Και λέει, εμείς οι χριστιανοί, λέει, οι Ορθόδοξοι, έχουμε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Έχουμε ξεφύγει από την Αγία Γραφή. Και όταν κάποιος μας μιλάει για την Αγία Γραφή, λέμε, είναι ερωτικός. Είναι το μεγάλο λάθος, λέει. Είναι το φυσικό, λέει, σαν χριστιανοί να μιλάμε για την Αγία Γραφή. Γιατί αλλιώς θεωρούμε ότι όποιος μιλάει για την Αγία Γραφή είναι αιρετικός και εμείς ταμπουρωνόμαστε, λέει, να μας πολεμήσει αυτός, να τον πολεμήσουμε. Είναι τεράστιο λάθος. Η Αγία Γραφή είναι το κλειδί. Ας τη μοιράσουμε με σοφία Θεού και με αγάπη Θεού και ας τη ζήσουμε στη ζωή μας και ας την εμπιστευτούμε και ας τη βάλουμε σε πράξη, γιατί αυτή η Γραφή έσωσε τη ζωή μας και θα ελευθερώσει τη ζωή μας. Ευλόγησε τη ζωή μας και θα ευλογήσει τη ζωή μας. Αυτό το βιβλίο το έκανε. Δεν το έκανε ένα άλλο βιβλίο που δεν το έχουμε. Αυτό το βιβλίο μας άλλαξε.
αφού αυτό μας άλλαξε, είναι αληθινό και έγκυρο. Το πιστευόμαστε. Και τι του είπα αυτόν τον άνθρωπο σήμερα, λέω, επειδή δεν μπορώ να πείσω εσένα και κανένα, λέω, μπορώ να σου πω κάτι, αυτό που έκανα και εγώ, λέω, κάτσε στο δωμάτιό σου και πες Θεέ μου, αν αυτή η γραφή είναι αληθινή, πείσαι. Εμένα ο Θεός νομεύει. Θα σε πείσει και εσένα, να το ζητήσει με ειλικρίνεια και θέλει να βεβαιωθεί αν ο λόγο του Θεού είναι λόγο του Θεού. Ζήτα από τον ίδιο τον Κύριο και θα σε πείσει ο Κύριος. Όπως και εμένα με έπεισε ο Θεός. Εγώ θα σου πω δύο λόγια, αλλά δεν μπορώ να σε πείσω. Ο Θεός θα σε πείσει. Αν έχει ειλικρίνεια και ζητά από τον Κύριο, ο Κύριος θα σε πείσει και θα σε βοηθήσει να καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο αυτό είναι αληθινό. Το έχουμε δει στη ζωή μας, άλλαξε τη ζωή μας, αλλάζει τη ζωή μας, ευλόγησε τη ζωή μας, ευλογεί τη ζωή μας και σε αυτό μένουμε και δεν το αλλάζουμε. Γιατί είναι ο λόγος του παντοδύναμου Θεού στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας ενώσουμε τώρα το λόγο του Θεού με το αίμα του Χριστού. Ο λόγος που μπαίνει μέσα θέλει κάτι για να εργαστεί. Θέλει αίμα. Τι είναι το αίμα, είναι η ζωή. Και τότε η ζωή του Χριστού τι κάνει, ενεργοποιεί το λόγο μέσα, το χρήει, τον αποκαλύπτει. Και τότε ο λόγος γίνεται ενεργός και πνευματικός στη ζωή μας. Γιατί ενώνεται με πίστη και με αίμα. Ενώνεται με πίστη και με αίμα. Για να μπορεί να εργαστεί όμορφα και ευλογημένα στη ζωή μας. Έτσι. Αλληλούια, ας κρατήσουμε τον υπέροχο λόγο του Θεού. Ας ετοιμαστούμε να σηκωθούμε λιγάκι, έτσι.